Καλό μεσημέρι από το Παλαιχώρι, την γενέτειρα του Κυριάκου Μάτση, αγωνιστή της ΕΟΚΑ ενάντια στη Βρετανική κατοχή. Εδώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί με τον Κύπριο Πρόεδρο αποκάλυψαν σήμερα την προτομή του στην αυλή του πατρικού του σπιτιού και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε ότι η επίλυση του Κυπριακού μπορεί να υπάρξει μόνο με ένα κράτος με ομοσπονδιακή μορφή, με απόλυτη κυριαρχία, άρα χωρίς στρατεύματα κατοχής και εγκύτριες δυνάμεις, καθώς αυτό και μόνο αυτή η μορφή μπορεί να υπηρετήσει και να εφαρμόσει πλήρως το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αν δεν γίνει αυτό και δεν υπηρετήσουμε αυτή την αρχή, είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τότε δημιουργούμε ένα αρνητικό δεδομένο, ένα αρνητικό δεδικασμένο και για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι δύο πρόεδροι επαναβεβαίωσαν την αραγή στάση Ελλάδας και Κύπρου για την πορεία και την επίλυση του Κυπριακού. Ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κύριος Αναστασιάδης, ευχαρίστησε την Ελλάδα και τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας για την αρρωγή και την υποστήριξη που παρέχει η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τις επιδιώξεις επίλυσης του Κυπριακού από την Κυπριακή Δημοκρατία. Χρύσα Ρουμελιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Προκόπης Παυλόπουλος. Κάθε έννοια συνομοσπονδίας είναι γνωστό ότι δεν είναι επιτρεπτή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι νοητό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συνομοσπονδιακή μορφή. Γιατί κάτι τέτοιο δεν επιτρέπει σε κράτος μέλος να μπορέσει να εφαρμόσει στο σύνολο το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και πρέπει να υπερασπιστούμε αυτή την κυριαρχία όχι μόνο για την Κύπρο μας, αλλά το είπα, για την κυριαρχία κάθε άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε απομείωση της κυπριακής κυριαρχίας, θα δημιουργούσαμε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο και καθένας αντιλαμβάνεται τι εννοώ, όχι μόνο για μας, αλλά για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.